Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας, γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού και πρέπει να το κάνουμε τώρα, στον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Γιαννόπουλο, για να συζητήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία με το νέο ρίσιο και την εκαθάριση. Γιατί καλό το αγωνιστικό, οι μεταγραφές, οι ανανεώσεις, οι προσθήκες, αλλά υπάρχει και μια εκαθάριση η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον πληστηριασμό του νέου ρίσιου. Και θα συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σαββόπουλε. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Εν μέσω όλης αυτής της μεταγραφολογίας, είναι αλήθεια ότι εντάξει, είναι Ιούλιος και Αύγουστος, πάντα είναι οι μήνες των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και κάποια άλλα όμως θεματάκια, όπως αυτό που έχει να κάνει με τον πληστηριασμό του νέου ρυσίου, το δασιγένιο όπως συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς προχθές δεν βρέθηκε αγοραστής στο τίμημα των 600.000. Και υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις, μια τοποθέτηση της κυρίας Ιωάννας Μπιλίση, η οποία έχει χρήζει έτσι λίγο περαιτέρω σχολιασμού και επεξήγησης, διότι είναι λογικό τα νομικά να μην τα γνωρίζουμε, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν θα πέσει το τίμημα από τα 600.000 ευρώ, και αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα πρόβλημα, όπως το αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε, είναι γεγονός πως εάν προσεγγίσουμε το θέμα με την πρακτική διάσταση, στην πρακτική του διάσταση, θα παρατηρήσουμε ότι εφόσον επισπεύδει το δημόσιο ή το ΙΚΑ ή εν πάση περιπτώσει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τέτοιες διαδικασίες, πράγματι συνηθίζει να βγάζει, εφόσον αποβεί ο πρώτος πληστηριασμός άγωνος, και τις επόμενες διαδικασίες στην ίδια τιμή. Αυτό είναι μια πρακτική διαδικασία η οποία συνηθίζεται πράγματι, ωστόσο δεν θα πρέπει να μη συναρτήσουμε τις διαδικασίες που πιθανόν θα ακολουθήσουν μετά τον πρώτο άγωνο πληστηριασμό με την τρέχουσα κατάσταση, η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτή των προηγούμενων ετών. Είναι γεγονός πως με ένα τέτοιο τίμημα πάρα πολύ δύσκολο θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα δώσει αυτά τα χρήματα για να πάρει το νέο ρίσιο. Υπ' αυτή την εκδοχή, αν και εφόσον ακολουθηθεί η ίδια πρακτική και συνεχίσει η διαδικασία επί τη βάση του ίδιου τιμήματος, νομίζω ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ατελέσφορη διαδικασία, δεν θα βρεθεί ποτέ αγοραστής. Λοιπόν θέμα συμβατό με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίοδου που διανύουμε, κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η πρακτική και να ακολουθήσει μια διαδικασία διόρθωσης όσον αφορά το τίμημα του πληστηριασμού. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι στον επόμενο πληστηριασμό που θα γίνει τώρα πλέον μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, και δεν γίνονται μέχρι εκεί. Αναγκαστικά, διότι υπάρχει περίοδος των δικαστικών διακοπών του Αυγούστου, επομένως υποθέτω ότι οι διαδικασίες αυτές δεν θα συνεχιστούν πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτώβρη. Άρα πάμε πλέον σε μια διαδικασία, ένα δεύτερο με το ίδιο τίμημα πληστηριασμού. Υποθέτω με το ίδιο τίμημα σε αυτή τη φάση. Περισσότερο το ερώτημα τίθεται αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και σε περίπτωση που ο δεύτερος πληστηριασμός, όπως εγώ έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αποβεί και πάλι άγωνος. Ναι, βέβαια, και αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη και το συζητάμε είναι διότι, όπως λέτε και εσείς, αν πάμε σε μια τέτοια τελέσφορη διαδικασία με συνεχούς άγωνους, συνεχείς άγωνους πληστηριασμούς, τότε θα έχει πρόβλημα η καθάριση, δεν ολοκληρωθεί ποτέ. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εδώ καταρχήν και μόνο που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να μην μπούμε σε σενάρια του τύπου να κατακυρωθεί στο ΙΚΑ ή οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο αναγγελθεί στον πληστηριασμό, γίνεται επειδή αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να δώσει αυτό το τίμημα. Γι' αυτό πηγαίνουμε προς την πιο ορθολογική και λογική κατεύθυνση με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, ότι δεν θα βρεθεί αγοραστής, άρα θα πρέπει κάποια στιγμή των πραγμάτων να υπάρξει μια συζήτηση επί τη βάση της διαμόρφωσης ενός νέου τιμήματος. Βέβαια. Το θέμα είναι πώς θα τραβήξει όλο αυτό χρονικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω τη διαδικασία αυτή να περαιώνεται τουλάχιστον πριν παρέλθει η επόμενη χρονική περίοδος. Μιλάω για το επόμενο έτος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι τα δεδομένα τώρα και με την αξία στην οποία βγαίνει αυτή τη στιγμή το νέο ρίσιο στον πληστηριασμό, να βρεθεί αγοραστής να πάρει σε αυτό το ποσό, το οποίο πραγματικά είναι ασύμφορο και για τον ίδιο. Βέβαια, όταν ο Άρης θα πάει να λάβει την αδειοδότησή του για την επόμενη σεζόν, ασφαλώς θα έχει τα ελαφρυντικά με το μέρος του σίγουρα. Κοιτάξτε, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Γίνεται ένας πληστηριασμός, μια επίσπευση από το ΙΚΑ. Δεν βρίσκεται κανείς ο οποίος θα δώσει τα συγκεκριμένα λεφτά για να πάρει το ακίνητο. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, δεν θα βρεθεί. Αναρωτιέμαι τι άλλο θα μπορούσε να πράξει ο Άρης, και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είχε γίνει πολύ νωρίτερα αυτή η διαδικασία, εάν και πάλι είχε καταφέρει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληστηριασμού του νέου ρυσίου.
Η απάντηση είναι προφανής. Νομίζω πως ο Άρης δεν θα μπορούσε να υποχρεωθεί ποτέ στα αδύνατα και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή πιστεύοντας στον πληστηριασμό είναι το ΙΚΑ. Ναι. Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα, η αντικειμενική αξία είναι εκεί στην περιοχή στα 450.000. Αυτό θέτει σας προλαβαίνω, θέτει ένα ακόμα ζήτημα σε σχέση με το τι διαδικασίες θα αποφασιστεί να ακολουθηθούν στο μέλλον, ενώ ξέρετε ότι πράγματι εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία η αντικειμενική αξία είναι αυτή και η τιμή του πληστηριασμού μεγαλύτερη. Είναι συμβατό αυτό με ό,τι ανέφερα πριν περί της ενδεχόμενης συζήτησης που θα προκύψει μετά από μια δεύτερη άγωνη διαδικασία στο να υπάρξει μια διόρθωση προς το τίμημα. Μάλιστα. Άρα, όπως μας λέτε, είναι πολύ πιθανό να συμβεί, παρότι δεν συνηθίζεται από το δημόσιο. Δεν συνηθίζεται. Η πρακτική λέει το αντίθετο, ότι βγαίνει συνέχεια στην ίδια τιμή. Τώρα, εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον δεχτούμε ότι η πρακτική αυτή θα ακολουθηθεί, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και επί τη βάση του να παραμείνει η εκαθάριση στο γυναικές ανεκπλήρωτη, διότι δεν θα μπορεί να εκπληκτιαστεί το νεορίσιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας μια επιστολή, ένα εξώδικο που έστειλε ο κύριος Παναγόπουλος εκπροσωπώντας κάποιους ποδοσφαιριστές προς τον κύριο Κοντονή. Σε αδρές γραμμές, ναι. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, γνωρίζω μόνο αυτή καθε αυτή την ενέργεια της αποστολής του εξωδίκου, αν δεν κάνω λάθος, στον Υπουργό Αθλητισμού. Πιστεύετε ότι έχει τύχει έτσι στα πρόχειρα, αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε? Υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση, η οποία έχει ανεπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με αφορμή και άλλα παραδείγματα σε σχέση με τη διαδοχή του προηγούμενου νομικού προσώπου από το νέο νομικό πρόσωπο. Ναι. Έχουν αποφανθεί όργανα γύρω από αυτό το ζήτημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει διαδοχή. Εν πάση περιπτώσει όμως, εδώ από ό,τι κατάλαβα τίθεται και διάφορα ζητήματα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν με διορθώσετε, και σε σχέση με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι, και την συμπλήρωσή της κλπ. Κοιτάξτε, αυτή είναι η διαδικασία ανοιχτή. Δεν γνωρίζω εάν εγκαίρως και εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν αναπληρωθεί εγκαίρως το ελείπον όργανο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν καταστεί δυνατό να εκπληρώσει το θεσμικό της ρόλο. Είναι ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα των αστικών υποχρεώσεων του κράτους και ή μάλλον των αξιώσεων που θα γύρουν οι φυγόμενοι με την αποστολή αυτού του εξωδίκου εν συνεχεία κατά του ελληνικού δημοσίου είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι και φαντάζομαι δεν θα έχει και μπλοκή στο μέλλον. Εάν και εφόσον λόγω της παράληψης κάποιας ενέργειας του Υπουργού οι ενδιαφερόμενοι προβούν, στραφούν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου με κάποια αγωγή αποζημίωσης. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να εμπλέξει καθιονδήποτε τρόπο τον Άρη. Ναι. Πάντως, με αφορμή αυτό το εξώδικο, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό, φέρνει στην επιφάνεια και αυτό το θέμα με την μη αναπλήρωση των μελών της Επιτροπής, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει. Μα γι' αυτό υποθέτω ότι το εξώδικο γίνεται στον Υπουργό Αθλητισμού υπό την θεσμική εποπτεία του οποίου τελεί η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία αναπλήρωσης. Θεωρώ ότι αυτό επιρρονεί ακόμα περισσότερο το επιχείρημα που διατύπωσα πριν, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό τον κυκαιώνα τόσο της διενέργειας του πληστηριασμού, της διενέργειας της εκαθάρισης του πληστηριασμού, της υποχρέωσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο εν μέσω αυτής της περίοδου και χωρίς να έχει συμπληρωθεί. Νομίζω ότι είναι εύλογα τα επιχειρήματα του Άρη που πιθανόν τεθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, του τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει ο Άρης μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανε. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά απαντούν στο ερώτημα ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει αυτή η συνέχεια που έχει δρομολογηθεί ως σήμερα, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα από τον Άρη να κάνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας διευκρινίσατε για μια ακόμη φορά. Να ευχηθώ να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Χαιρετώ.